Είχαμε... Τώρα πρέπει να πάμε και έχουμε χαρά για μας, όντως, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Παναγιώτης Καρίδης, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, γιατί εκτάκτως γίνεται αυτή η συνομιλία μαζί σας σήμερα. Καλή σας μέρα. Το κακό είναι ότι πάντα μιλάμε μετά από κάποιο σεισμό, ναι, και δεν μιλάμε μονίμως, ώστε, όπως λέμε, ότι η επανάληψη είναι μήτυρμα θύσεως, ναι, να ξέρει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει και πριν από τους σεισμούς. Ναι. Είναι σωστό. Πολλά. Και πρέπει να μας γίνει, πώς το λένε... Η αλήθεια είναι ότι εμείς επιχειρήσαμε, κύριε καθηγητά, πριν από κάνα μήνα, δύο, πόσο ήταν Σωτήρι εδώ, να κουβεντιάσουμε λίγο για όλο αυτό τον έλεγχο που είχε ξεκινήσει μετά την Πάρνηθα στα δημόσια κτίρια, ναι, πώς είναι, το θίξαμε κάπως, αλλά έχετε δίκιο, η κριτική είναι... Είναι επιδερμικό αυτό που γίνεται, είναι έτσι, έχετε, ναι, δίκιο. Έχετε δίκιο. Ισχύει πάντως αυτό που λένε ότι από τα δημόσια κτίρια μετά το 99 είχε ελεγχθεί περίπου το 30% τώρα. Ναι, σύμφωνοι. Βεβαίως αρκετά... Αυτό είναι το κακό, ότι πολλά δημόσια κτίρια είναι ανενεργά. Ναι. Έχω κάνει μία έρευνα γενικώς και δεν είναι μόνο τα δημόσια καθ' αυτά δημόσια, είναι και των διαφορών οργανισμών. ΝΑΤ, Ναυτικό Απομοιχικό Ταμείο, άλλοι οργανισμοί πάρα πολλοί που υπάρχουν στην Ελλάδα. Όταν λέτε ανενεργά, εννοείται με κατοικήσιμα, εγκατελειμμένα ουσιαστικά. Εγκατελειμμένα, έτσι ακριβώς. Δεν τα εκμεταλλεύονται καθιοδήποτε τρόπο. Από αποθήκη θα μπορούσαν να το είχαν, μέχρι φιλοξενία, μέχρι... Να το φτιάξουν, ρε παιδί μου, για να το δώσουν σε νέους, σε νέα ζευγάρια. Είναι κρίμα, γιατί πρόκειται για πολύ μεγάλα κτίρια. Ξέρετε, αυτά έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του ΙΚΑ, Φερρυπίν, ή του ΝΑΤΙ, σε άλλους οργανισμούς. Μετά από πτωχεύσεις κλπ. Και τράπεζες έχουν πάρει πολλά τέτοια κτίρια, μου λέγανε δήμαρχοι, και εδώ, ναι, στην Αθήνα, βεβαίως, και στον Πειραιά. Εργοστάσια, ναι, ολόκληρα και διαμερίσματα, ναι, ακόμα. Μεγάλα κομμάτια και σε πολύ καλά μέρη. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή χθες ακούσαμε και σήμερα ακούσαμε τον κύριο. Ο κ. Τσελέδης το είπε αυτό, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, ο κ. Τσελέδης, ναι, είπε για τους κατοίκους των περιοχών εκεί πέριξ του κέντρου του σεισμού, του επίκεντρου του σεισμού στην Εύβοια. Ναι. Να όσοι είναι σε πέτρινα σπίτια, καλό θα είναι να μην διανυκτερεύσουν μέσα σε αυτά. Εσάς η άποψή σας ποια είναι γι' αυτό? Κοιτάτε, να ξεκινήσουμε να πούμε κάτι το οποίο ενδεχομένως σας φανεί στον κόσμο που μας ακούει λίγο περίεργο. Ότι κατά την άποψή μου πιο επικίνδυνες είναι οι περιοχές που δεν κάνει συχνούς σεισμούς από ότι οι περιοχές που κάνει ισχυρούς και συχνούς σεισμούς. Παραδείγματος χάρη, είναι ασφαλέστερο να ζεις στην Κεφαλονιά παρά όπως σε άλλες περιοχές που δεν κάνει. Γιατί εκεί τα κτίρια άντεξαν, εδώ δεν ξέρουμε. Ακριβώς, δηλαδή είναι το μεγάλο μυστικό το ότι ο κόσμος όταν δεν κάνει σεισμό επαναπαύεται και λέει ή δεν ξέρει ή δεν τον έχει απασχολήσει το θέμα, δικαίως θα έλεγα από μια άποψη, όμως στην Ελλάδα παντού γίνονται σεισμοί, είτε είναι σε ρήγματα γνωστά είτε σε ρήγματα άγνωστα όπως είναι το συγκεκριμένο. Είναι σοβαρό όντως αυτό. Για τα πέτρινα σπίτια, εσείς όμως, εγώ θα επιμείνω λίγο. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να ξενυχτήσουν? Δεν είναι, ναι, μόνο. Κοιτάτε, το να γενικώς η οδηγία του σε κάθε πέτρινο σπίτι, εγώ μπορώ να σας φέρω πάρα πολλά παραδείγματα ότι υπάρχουν πολλά πέτρινα σπίτια τα οποία είναι πολύ ισχυρότερα. Μάλιστα. Και από μπετόν και από οτιδήποτε άλλο, καλοδιατηρημένα, καλοχτισμένα. Λέτε ανάλογα την κατασκευή, τη χρονολογία και όλα τα υπόλοιπα προφανώς. Γιατί στην Κεφαλονιά όλα τα σπίτια είναι μπετονένια, υπάρχουν πάρα πολλά πέτρινα. Ναι. Και όμως είναι μια χαρά. Εκείνο που πρέπει όμως να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι το εξής, το οποίο ενδεχομένως δεν έχει τονιστεί. Είναι ότι ένα παλιό σπίτι έχει υποστεί είτε με την πάροδο του χρόνου την επίδραση της παλαιότητος και των περιβαλλοντικών συνθηκών, γιατί ξέρετε στη χώρα μας έχουμε επίδραση της θάλασσας. Είμαστε σχεδόν μια θαλάσσια χώρα που φυσάει ο άνεμος από τη θάλασσα. Αυτό είναι έντονα διαβρωτικό περιβάλλον. Ναι. Επομένως γεράζουν τα κτίρια. Όχι μόνο γεράζουν, αλλά και εμείς δεν καθόμαστε φρόνιμοι. Επηρεάζουμε τα κτίρια μας, δηλαδή κάνουμε αλλαγές, προσθήκες, προσθέτουμε κανένα οροφάκο, καμιά επέκταση, συνήθως παρανόμως.
Και στο κέντρο της Αθήνας, νομίζω, κυρίως με μετανάστες, με ενίκια κλπ. Που υπήρχαν, έγιναν ακόμα μεγαλύτερες παρεμβάσεις σε παλαιά κτίρια. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Ότι με την επέκταση του τουρισμού στα παραδοσιακά παλαιά κέντρα των πόλεων που έχουν γίνει έτσι πάρα πολύ προσιτά και θελκτικά για τους τουρίστες, εκεί παλιά σπίτια που ήταν τα έχουν μετατρέψει σε μαγαζιά, όπως καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Σε αίθουσες φαγητού, σε εστιατόρια κλπ. Με βιτρίνες. Άρα τι έχουν κάνει, έχουν κόψει τείχους, είτε εξωτερικούς, είτε και εσωτερικούς, για να κάνουν καμιά μεγαλύτερη. Αλλά αυτά τα μαγαζιά πέρασαν, ήταν μια άδεια για να λειτουργήσουν. Μέσα στην άδεια αυτή δεν περιλαμβάνεται κάποιος έλεγχος που, ειδικά όταν είναι σε παλιά κτίρια στατικότητας, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτοί οι έλεγχοι, που να φαίνεται ότι το κτίριο αυτό μπορεί να αντέξει αυτές τις αλλαγές. Γιατί θυμάμαι τι έγινε στη Θεσσαλονίκη το 1980, νομίζω, όταν ένα κατέρευσε μια πολυκατοικία επειδή κάποιος είχε βγάλει μια κολόνα από ένα φούρνο. Ζήτω, ζήτω, ναι, ναι, ήταν και αυτό πλέον. Ναι. Να πούμε, ζήτω η Ελλάς. Ζήτω η Ελλάς. Σιγά μην ελέγχει κανείς. Κοίτα, κάτι να σας ρωτήσω κάτι. Ας πάρουμε έναν δρόμο κεντρικό στην Αθήνα, την οδό Σταδίου, για παράδειγμα. Ναι. Υπάρχει στην οδό, δίπλα από το, πώς λέγεται, Άττικα, το μαγαζί, σπίτι που χρόνια ολόκληρα είναι εγκατελειμμένο με σκαλοσιές κλπ. Υπάρχουν οι κινηματογράφοι που είχαν καεί. Περνάς από κάτω, έναν αέρα έχει και φοβάσαι. Λέει, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αν γίνει ένα σεισμός, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και τα πιο σύγχρονα κτίρια, αφήστε τα παλιά, που είναι πράγματι χειρομοβίδες μέσα στον ήλιο. Δηλαδή, εκεί κινδυνεύεις περισσότερο να είσαι έξω από αυτά παρά μέσα σε ένα σπίτι. Για πέστε μας. Βέβαια, κοιτάτε, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και οι ορθομαρμαρώσεις και τα μπάζα. Θέλω να σας πω το εξής. Μια φορά. Θυμόσαστε το Rex που είχε ένα πρόβολο μπροστά, ένα μεγάλη επέκταση εκεί πέρα για τη βροχή και τον ήλιο. Mm-hmm. Μπροστά είχε ένα στέγαστρο. Υπήρχε κάποιο στατικό πρόβλημα και ανέβηκα πάνω στον τελευταίο όροφο. Ξέρετε τι υλικό είχε πέσει απάνω σε αυτό το στέγαστρο? Δεν μπορείτε. Γυαλιά, μπουκάλια, μπάζα, ό,τι μπορεί να φέρει. Αυτά, αν δεν υπήρχε το στέγαστρο, θα ήταν στα κεφάλια ανθρώπων περαστικών. Ναι. Και χωρίς σεισμό. Ιδιαίτερα με τους σεισμούς. Ξέρετε, ναι. Εκείνο το οποίο έχει ήδη άλλη σημασία μεγάλη είναι το περιεχόμενο. Πρέπει να προσέχουμε, θέλω συντομία, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, θέλω πάρα πολύ γρήγορα να επισημάνω 2-3 πραγματάκια. Το πρώτο είναι το περιεχόμενο των σπιτιών. Πρέπει όλοι να στερεώσουμε σωστά βιτρίνες, ό,τι ράφια, ό,τι πολύτιμο έχουμε, γιατί πολλές φορές συνηθίζουμε να τα βγάζουμε έτσι σε ράφια, σε βιτρίνες, στη κουζίνα, παραδείγματος χάρη, οτιδήποτε έχουμε. Όταν γίνει σεισμός θα πέσουν και μπορεί και να μας χτυπήσουν. Το δεύτερο είναι να προσέχουμε τα παιδιά, το κρεβάτι των παιδιών, να μην το βάζουμε κοντά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως είναι τώρα η συγκεκριμένη αυτή η περιοχή. Έστω και καινούριο να είναι το κτίριο, αντισεισμικό να είναι, κινδυνεύει το περιεχόμενο. Και έχω αποδείξει ότι πιο πολύ κινδυνεύει το περιεχόμενο σε καινούρια σπίτια από ό,τι σε παλαιά. Όπως και σε μουσεία, περιπίν. Πιο επικίνδυνο είναι τα εκθέματα σε καινούρια μουσεία, παρότι σε παλαιά μουσεία είναι λίγο περίεργο αυτό, αλλά έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει πρόβλημα. Εκείνο πάλι που πρέπει να δούμε είναι, επειδή η Εύβοια και αυτή η συγκεκριμένη περιοχή έχει και κλειμμένα εδάφη, υπάρχει ανομοιομορφία στη θεμελίωση του κτηρίου. Δηλαδή ένα κομμάτι του κτηρίου είναι σε σκληρό έδαφος και ένα κομμάτι σε μαλακό. Εκεί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, πιστέψτε με. Πρέπει ο ιδιοκτήτης να το κοιτάξει ιδιαίτερως, να φωνάξει έναν μηχανικό της εμπιστοσύνης του και να διαπιστώσει, να δει πώς είναι το κτίριό του, που θα έχει σίγουρα ρογμές. Και όταν έχει ρογμές το κτίριο από μόνο του, δηλαδή από καθυζήσεις, χωρίς σεισμό, όταν γίνει ο σεισμός, χτυπάει ακριβώς στο ασθενές σημείο. Και ερχόμαστε τώρα στο επόμενο με τις θερμοπροσώψεις. Οι θερμοπροσώψεις είναι επικίνδυνες, εάν εμείς δεν λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Γιατί? Διότι
αφενός με να υπάρχουν ρηγματώσεις, καλύπτονται. Είτε ακόμα θα μπορούσα να πω και σε μια βάφη, όταν βάφουμε το κτίριο, καλύπτουμε οποιαδήποτε ρογμή. Και επομένως δεν ενεργοποιούμαστε, δεν μας προκαλεί πρόβλημα ή φόβο ή οτιδήποτε η ρογμή στο σπίτι μας, γιατί πλέον την έχουμε καλύψει. Μάλιστα. Το ίδιο συμβαίνει και με την θερμοπρόσωψη. Άρα πρέπει απαραίτητος να γίνει έλεγχος του κτιρίου, δομικός έλεγχος, να καταγραφούν τα προβλήματα και μετά να γίνει η θερμοπρόσωψη. Κύριε Καρύδη, κύριε καθηγητά, προλάβατε και τις ερωτήσεις μας. Πολύ σας ευχαριστούμε και ελπίζω να τα πούμε σύντομα χωρίς να υπάρχει επικαιρότητα. Θα το κανονίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθηγητής, ο κύριος Καρύδης, χρόνια τώρα μας ενημερώνει για τα θέματα των κτηρίων και κατεκαταλελειμμένα στις πόλεις, στην Αθήνα, στον Πειραιά, παντού. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.